Σήμερα η Θεσσαλονίκη και όλη η χώρα γίνεται ένα ατελείωτο ποτάμι οργής, μνήμης και διεκδίκησης. Οι φοιτητές είμαστε εδώ ένα χρόνο μετά το προδιαγεγραμμένο έγκλημα στα Τέμπη για να φωνάξουμε ξανά δυνατά ότι το έγκλημα αυτό δεν πρόκειται να επιτρέψουμε να ξεχαστεί. Τιμάμε τον όρκο που δώσαμε στους 16 νεκρούς φοιτητές μας και στους δεκάδες άλλους νεκρούς συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους όπως του αρμόζει στον αγώνα. Ένα χρόνο μετά, οι αιτίες που οδήγησαν στο έγκλημα, η πολιτική που βάζει τα κέρδη των λίγων πάνω από τις ανάγκες και τα όνειρα των πολλών, παραμένει εδώ και δημιουργεί νέα εγκλήματα στις ζωές και στις σπουδές μας. Είναι η πολιτική της σημερινής και όλων των μέχρι τώρα κυβερνήσεων με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η λογική που λογαριάζει τις ανάγκες μας, τις σπουδές και τη ζωή ως κόστος. Αυτή η πολιτική οδήγησε στην απελευθέρωση του σιδηροδρόμου κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην εμπορευματοποίηση των μεταφορών και στην απαράδεκτη κατάσταση που βρίσκεται μέχρι και σήμερα. Αυτή η πολιτική οδηγεί σε πανεπιστήμια σούπερ μάρκετ γνώσης με τραγικές ελλείψεις στην κρατική χρηματοδότηση, καθηγητές και υποδομές, πανεπιστήμια με φοιτητές πελάτες στα οποία όλα πολλούνται και αγοράζονται, πανεπιστήμια με πτυχία και αποφύτους φθηνούς και προσαρμοσμένους στις ανάγκες της αγοράς για τα κέρδη των λίγων. Και τώρα έρχονται να ολοκληρώσουν το έγκλημα με το νομοσχέδιο έκτρωμα που έχει απορρίψει μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, της πανεπιστημονικής κοινότητας, των εργαζομένων και του λαού για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων και την περαιτέρω πραγματοποίηση των σπουδών μας. Τους το λέμε και σήμερα από αυτό το βήμα. Όσο και να επικαλούνται τις δικές τους κοινοβουλευτικές πλειοψηφίες, απολαμβάνοντας και τη συνένεση από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και ακροδεξιά μορφώματα, τόσο θα δυναμώνει η δική μας μεγάλη πλειοψηφία από κοινού με τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους εκπαιδευτικούς, στους δρόμους του αγώνα και της διεκδίκησης. Οι φοιτητές ξέρουμε καλά ότι παρά τις έβυχες λέξεις με τις οποίες η κυβέρνηση για παραπάνω από 2 μήνες προσπαθεί να ντύσει το απαράδεκτο νομοσχέδιο, η ουσία του δεν αλλάζει. Καταργεί στην πράξη τον ενιαίο τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αφού για μας τους πολλούς θα υπάρχει ελάχιστη βάση εισαγωγής, ενώ για τους λίγους η ελάχιστη βάση πληρωμής. Ανοίγει το δρόμο μέχρι και για να πληρώνουμε για τις σπουδές στα τμήματά μας, λες και δεν πληρώνουμε ήδη αρκετά εμείς και οι οικογένειές μας, για να καταφέρουμε να σπουδάσουμε, θεσπίζοντας δίδακτρα ακόμη και στα προπτυχιακά για τους ολοταπούς. Παράλληλα, ισοπεδώνει την αξία των πτυχίων, αφού δημιουργεί κατηγοροποίηση των αποφύτων και των τίτλων σπουδών για ίδια αντικείμενα, συμπιέζοντας τα εργασιακά, ασφαλιστικά και μισθολογικά μας δικαιώματα προς τα κάτω. Εδώ και 7 εβδομάδες με τις γενικές συνελεύσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις, την πολύμορφη δράση των συλλόγων μας το κάναμε ξεκάθαρο. Απορρίπτουμε τα σχέδιά τους, διεκδικούμε αποκλειστικά δημόσιες και πραγματικά δωρεάν σπουδές για όλους, πτυχία με αξία και δουλειά με σύγχρονα δικαιώματα. Γι' αυτό και διεκδικούμε εδώ και τώρα αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για τα πανεπιστήμια, αναβάθμιση των υποδομών, των εργαστηριακών εξοπλισμών και προσλήψεις καθηγητών και διδακτικού προσωπικού. Γι' αυτό και παλεύουμε για ένα ενιαίο πτυχίο αναεπιστημονικό αντικείμενο ως μοναδική προϋπόθεση για την πρόσβαση στο επάγγελμα με πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις μας είναι δίκαια, γιατί πηγάζουν από τις πραγματικές ανάγκες όλων των φοιτητών, αποτελούν εγγύηση για να συνεχίσουμε και να κλιμακώσουμε τον αγώνα, γι' αυτό το λέμε και το πιστεύουμε. Τίποτα δεν τελειώνει.
Η ελπίδα, η προοπτική, η δύναμη βρίσκεται στην οργάνωσή μας, στην κοινή μας δράση, στο πανελλαδικό συντονισμό του φοιτητικού κινήματος, στη συμπόρευση με το εργατικό λαϊκό κίνημα για τις σπουδές, τη δουλειά και τη ζωή που μας αξίζει τον 21ο αιώνα. Πριν από ένα χρόνο, από αυτό εδώ το βήμα, δώσαμε όρκο απέναντι στους νεκρούς συναδέλφους μας να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για να μην ξεχαστεί το έγκλημα. Να συνεχίσουμε τον αγώνα για να μην δούμε άλλα τέμπη στις σχολές και τις ζωές μας. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε σήμερα και κάθε μέρα. Αυτόν τον δρόμο καλούμε κάθε φοιτητή και φοιτήτρια να δυναμώσει μέσα από το φοιτητικό του σύλλογο και το υποσχόμαστε. Στον δρόμο του αγώνα θα κερδίσει η ζωή.